Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube. Εάν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε αυτό το κουμπί για εγγραφή. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα. Πατήστε like αν σας αρέσει το βίντεο. Θα το ζητώ αυτό για να βοηθήσετε το κανάλι μας να μεγαλώσει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θεματάρα και αυτό το, το εισαγωγικό που λέω αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησει. Μοιραστείτε το βίντεο με φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι πολύ σχετικό. Επειδή σήμερα θα μιλήσουμε για τη δυσκολία που έχουμε κάποιοι άνθρωποι να χρεώσουμε για τις υπηρεσίες τις επαγγελματικές που προσφέρουμε ή για να ζητήσουμε χρήματα για μια δουλειά που κάνουμε. Ενώ την ίδια στιγμή πληρώνουμε παντού κανονικά και έχουμε και μεγάλη έγνοια, μην τυχόν και δεν πληρώσουμε, μην τυχόν και χρωστάμε κάπου. Θα δείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, είναι ένα email από μια κοπέλα που έχει μπει πρόσφατα στο τεταρτό επίπεδο της συμμετοχής και λέει Καλησπέρα αγαπημένη μου κυρία Θέκλη. Γεια σου αγάπη. Έχω ένα χρόνιο θέμα που θα ήθελα να μου πείτε πώς πρέπει να το διαχειριστώ. Λόγω της συνεξαρτητικής μου φύσης. Και το γεγονός ότι δεν θέλω να δυσαρεστώ κανέναν, αλλά ο μόνος που δυσαρεστείτε είναι ο εαυτό μου τελικά. Δηλαδή μιλάει για συνεξάρτηση κοπέλα και για people pleasing, το να θες να τους ευχαριστείς όλους τους άλλους. Ενώ ό,τι μου ζητηθεί να πληρώσω, είτε για ένα προϊόν που αγόρασα, είτε για μια υπηρεσία που χρησιμοποίησα, τα πληρώνω όλα όσο μου ζητήσουν χωρίς να ζητάω εκτόσεις όταν πρόκειται για τις υπηρεσίες που προσφέρω εγώ στους άλλους, είναι αυτό η κοπέλα, πάντα μου ζητάνε σκόντο, τη ζητάνε έκπτωση δηλαδή, και ρίχνω τόσο τις τιμές που μετά δεν μπορώ να έχω χρήμα στην τσέπη μου. Ε, το γράφει έτσι πολύ χαρακτηριστικά, μετά δεν μπορώ να έχω χρήμα στην μπούγκα μου και στην μπάγκα μου. Είτε στην τσέπη τη είτε στην τράπεζα. Ή πολλές φορές ντρέπομαι να ζητήσω τα λεφτά για τις υπηρεσίες μου νιώθω άσχημα και ενοχή που ζητάω τα λεφτά μου. Πώς γίνεται να το διαρθώσω αυτό. Και στη συνέχεια η κοπέλα γράφει κάποιες λεπτομέρειες για το τραυματικό της παρελθόν από την παιδική της ηλικία, τις οποίες δεν θα διαβάσω τώρα σε αυτό το βίντεο, γιατί θέλω να επικεντρωθούμε στο τόσο κέριο ερωτήμα που μας θέτει. Είναι παρατηρημένο από πολλούς ειδικού που ασχολούνται με τα ζητήματα της συνεξάρτησης και των ανθρώπων που είναι θυματοποιημένοι και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, ότι παράλληλα με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, παράλληλα με τη θυματοποίηση, παράλληλα με το people pleasing, έρχεται και αυτό το κομμάτι του να νιώθουν άσχημα να διεκδικήσουν τα χρήματα που τους αναλογούν. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι στις δικές τους υποχρεώσεις είναι ok, Δηλαδή, πάνε μια επίσκεψη σε έναν γιατρό, του λέει: Τόσο είναι η αμοιβή, την πληρώνουν. Πάνε να αγοράσουν ένα προϊόν, ό,τι τιμή έχει, την πληρώνουν αυτή την τιμή. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να χρεώσουν αυτοί για τι υπηρεσίε του, και μιλάμε κυρίω για ανθρώπου που είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, για παράδειγμα, μια κοπέλα μπορεί να είναι τεχνητρία νυχιών. Κάποια άλλη μπορεί να είναι κομμότρια. Κάποια άλλοι μπορεί να, να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Κάποιο άλλο μπορεί να είναι ψυχολόγο, για παράδειγμα, που κάνει συνεδρίε. Πολύ συχνά άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση και άνθρωποι με συνεξαρτητική φύση το θεωρούν πολύ δύσκολο, ντρέπονται, διστάζουν και δυσκολεύονται να ζητήσουν χρήματα. Και αυτό είναι ένα σημάδι όταν το έχουμε, πως χρειάζεται ακόμη να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, πως χρειάζεται να αγαπήσουμε και να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και να εκτιμήσουμε τον κόπο μας. Γιατί δηλαδή όταν εμείς θα χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίε άλλων επαγγελματιών, τις πληρώνουμε ευχαρίστως. Και αν δεν έχουμε χρήματα για να τις αγοράσουμε, δεν τις ζητάμε. Γιατί όταν πάμε σε ένα κατάστημα, σε μια υπεραγορά, να ψωνίσουμε πράγματα, όσα μας λέει ο ταμεία ή τα μίας, τα δίνουμε. Και δεν κάνουμε ζήτημα. Και δεν θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να μην πληρώσουμε ή να ζητήσουμε έκπτωση. Εμείς πληρώνουμε κανονικά και δεχόμαστε να μας κάνουν οι άλλοι εκκλήσεις για σκόντο ή να μας αφήνουν απληρωτούς και να μην διεκδικούμε να πληρωθούμε και ούτω καθεξής. Η σχέση μας με τον εαυτό μας αντανακλάται και στη σχέση μας με τα χρήματα μας. Είναι πολύ πλοκή η σχέση των ανθρώπων με τα χρήματα και έχει πολλές πτυχές. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που είναι τσιγκούνιδες και δεν πληρώνουν α, χρήματα για να έχουν μια καλύτερη ζωή και δεν ξοδεύουν χρήματα για να αγοράσουν δώρα για να αγαπημένο τους πρόσωπο για παράδειγμα ή όταν πάνε να ψωνίσουν κάτι διαλέγουν το πιο ευτελές και το πιο φτηνό ενώ θα μπορούσαν να αγοράσουν και κάτι σε καλύτερη ποιότητα και με ψηλότερη τιμή, αυτοί οι άνθρωποι, οι τσιγκούνιδε, έχει παρατηρηθεί ότι είναι τσιγκούνιδε και στα συναισθήματα του και όπω παζαρεύουν για το αν θα αγοράσουν κάποια αγαθά που έχουν συγκεκριμένη τιμή, και με τον ίδιο τρόπο παζαρεύουν ούτω ώστε να παίρνουν μόνο από τι σχέσει του και να μην δίνουν. Οι ναρκιστέ πολύ συχνά μπορεί να είναι είτε τσιγκούνιδε, εμφανώ τσιγκούνιδε, και να προσπαθούν να διατηρούν έλεγχο πάνω σε άλλου ανθρώπου μέσω τη διαδικασίε του να είναι σφιχτή με τα χρήματά του ή οι ναρκιστέ κυρίω μπορεί να είναι εξαιρετικά σπάταλοι όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο και όταν βρίσκονται με ξένου, με ανθρώπου που δεν του γνωρίζουν και δεν είναι τη οικογένειά του, να κερνάνε αυτοί πάντα στο τραπέζι, να βγάζουν το πορτοφόλι του έτσι με μεγαλοπρέπεια και να έχει μέσα αρκετά χαρτονομίσματα και να λένε εγώ θα πληρώσω, να είναι χουβαρντάδες δηλαδή, στη δημόσια δράση τους και μέσα στο σπίτι τους παράλληλα να είναι σφιχτή με τα χρήματα. Η μόνη περίπτωση ένας ναρκισιστής ή μια ναρκισίστρια να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του αφιδόλευτα είναι στην περίπτωση που θέλει να εντυπωσιάσει τους άλλους ή θέλει να κάνει love bombing σε ένα καινούριο θύμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν τους εαυτούς τους να γίνονται συνεξαρτόμενοι σε σχέσεις, είτε ερωτικέ, είτε προσωπικέ, είτε φιλικέ, είτε επαγγελματικέ, είτε οικογενειακέ, έχει παρατηρηθεί ότι δεν αναγνωρίζουν την αξία του κόπου του. Δηλαδή, ούτε θα ζητήσουν να πληρωθούν για όσα προσφέρουν, θα δεχθούν να κάνουν έκπτωση και αν του αφήσει απλήρωτου, δεν θα κάνουν και ιδιαίτερη προσπάθεια για να πληρωθούν. Δηλαδή, στη μια άκρη είναι οι ναρκισιστές οι οποίοι φυλάνε τα χρήματά τους και τα χρησιμοποιούν μόνο για να εκπληρώσουν κάποιους σκοπούς εντυπωσιασμού ή προσέλκυσης νέων θυμάτων και απ' την άλλη είναι εξαρτώμενοι οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν καθόλου την αξία του εαυτού τους και δεν αναγνωρίζουν καθόλου και την αξία των χρήματων τους. Και θεωρούν ότι τους κάνουν χάρη οι άλλοι να τους πληρώσουν έστω και τη μισή τιμή ή τη μεσοβέζικη τιμή την οποία έχουν χρεώσει. Σας είπα στην αρχή αυτού του βίντεο ότι έχει σχέση αυτό το πράγμα και με μένα. Με την έννοια ότι ενώ ε, είχα το γραφείο μου για 20 χρόνια στο οποίο αμοιβόμουν για τις υπηρεσίες μου, δηλαδή ερχόταν κάποιος, έκανε μια συνεδρία, πλήρωνε τη συνεδρία, όταν δημιούργησα αυτό το κανάλι, η αρχική μου σκέψη ήταν να το δημιουργήσω δωρεάν. Δηλαδή να δημιουργώ υλικό, το οποίο να το παρέχω δωρεάν. Αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα μου να πέσουν δραματικά επειδή τα χρήματα από τις διαφημίσεις ενός καναλιού σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από ότι αν έχεις ένα γραφείο ψυχολόγου. Στην πορεία δημιούργησα όταν το κανάλι μας ήταν κατάλληλο όταν αποκτήσαμε 30.000 συνδρομητέ, δημιούργησα τη συμμετοχή. Την οποία συμμετοχή πάλι έβαλα σε πολύ χαμηλή τιμή γιατί σκεφτόμουν ότι από τη μια δεν ήθελαν να χρεώνω τους ανθρώπους πολλά χρήματα επειδή υπάρχει οικονομική κρίση και από την άλλη όμως ντρεπόμουν να ζητήσω χρήματα για τις υπηρεσίες. Και έτσι το να συμμετέχει κάποιο στο κανάλι έχει πολύ χαμηλή τιμή. Στη συμμετοχή έχει τέσσερα επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο όπου όταν μπαίνει κάποιο. Έχει πρόσβαση σε κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από ένα βιβλίο στη συμμετοχή. Το βιβλίο που διαβάζουμε αυτή την περίοδο είναι «Οι άνθρωποι του Σκότους» του Σκοτ Πέκ και ήδη έχουμε στη φαρέτρα μας πάνω από 12 άλλα βιβλία τα οποία έχουμε διαβάσει και σχολιάσει στο παρελθόν που όποιο μπαίνει στο πρώτο επίπεδο έχει πρόσβαση σε αυτά. Είναι μόνο 5 ευρώ η τιμή, εξαιρετικά χαμηλή. Στο δεύτερο επίπεδο είναι 10 ευρώ η τιμή. Ε, όπου οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα βίντεο που διαβάζουν και σχολιάζουν με βιβλία και σε μια σειρά άλλων βίντεο που είναι χωρίς διαφημίσεις. Το τρίτο επίπεδο το οποίο το έφτιαξα πριν μερικούς μήνες, πριν 6-7 μήνες, είναι το επίπεδο στο οποίο οι άνθρωποι που μπαίνουν έχουν πρόσβαση σε όλα τα καινούργια βίντεο χωρίς διαφημίσεις, σε, στα βίντεο στα οποία διαβάζουν και σχολιάζουν με βιβλία, αλλά και σε ένα webinar το μήνα. Το έβαλα μόνο 20 ευρώ, που είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσό αν σκεφτεί κάποιος ότι για ένα webinar μπορεί να πληρώσει κάποιος και 40 και 50 και 60 ευρώ ενώ εγώ έχω βάλει τη συμμετοχή όπου έχουν πρόσβαση σε ένα webinar το μήνα και σε όλα τα βίντεο χωρίς διαφημίσεις μόνο 20 ευρώ και στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή όπου υπάρχουν τα προνόμια από τα προηγούμενα επίπεδα και επιπλέον μια εβδομαδιαία συνάντηση δίωρη με τις κοπέλες από το τέταρτο επίπεδο όπου κάνουμε συνάντηση ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας Q&A όπου με ρωτάνε ερωτήσεις και απαντάω και αναπτύσσουμε πιο βαθιά θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά που γίνονται στη ψυχοεκπαίδευση και δημιουργούνται και σχέσεις αλληλοστήριξης μέσα στην ομάδα το έχω βάλει μόνο 40 ευρώ ενώ σε μια συνεδρία ομάδας α, που διαρκεί δύο ώρες το ελάχιστο ποσό που θα πλήρωνε κάποιο είναι 60 ευρώ για μία συνεδρία. Ενώ τώρα μιλάμε για τέσσερι συνεδρίε, τουλάχιστον οι πέντε και ένα webinar κλπ. Έχω βάλει σε πολύ χαμηλή τιμή τη συμμετοχή. Ένα κομμάτι μου, ξαναλέω, είναι επειδή σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα, υπάρχει οικονομική κρίση και θέλουν να είναι προσβάσιμε οι έξτρα υπηρεσίε που προσφέρω. Και ένα άλλο κομμάτι μου, γιατί ντρέπομαι να ζητήσω χρήματα για τι υπηρεσίε Και μιλάμε για υπηρεσίε τις οποίες άλλοι συνάδελφοι χρεώνουν πολύ πιο ακριβά. Και το κομμάτι που έλεγα στην αρχή, το κανάλι για να έχει έσοδα από τις διαφημίσεις πρέπει να αυξηθούν οι θεάσεις. Πρέπει περισσότεροι άνθρωποι να έρχονται στο κανάλι, το, ο αλγόριθμος του YouTube να προτείνει πιο συχνά τα βίντεο και να έχουμε περισσότερες θεάσεις. Για να γίνει αυτό πρέπει να πατάνε like οι άνθρωποι που βλέπουν τα βίντεο σε κάθε βίντεο να μοιράζονται το βίντεο με του φίλου του στα κοινωνικά του δίκτυα και οπωσδήποτε όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι να πατήσουν το κουμπί για εγγραφή. Όμω, εγώ ντρέπομαι να το πω. Ντρέπομαι να σα πω, πατήστε το κουμπί για εγγραφή. Λέω, σα παρακαλώ, αν θέλατε, πατήστε το κουμπί. Ή ντρέπομαι να πω, πατήστε like στο βίντεο. Για πολύ καιρό ντρεπόμουν να το αναφέρω. Άρχισα τελευταίω να το κάνω, γιατί το κανάλι μα έχει επιλεχθεί από το YouTube για μια σειρά μαθημάτων της καναλάρχη σας όσον αφορά στην εξέλιξη του καναλιού και μου έχει πει η Google Manager, YouTube Manager που έχω, ότι πρέπει οπωσδήποτε να το λες. Όλοι οι YouTuber το λένε, πρέπει να το λες και εγώ ντρέπομαι. Φυσικά δεν έχω κρύψει ποτέ το γεγονός ότι υποφέρω και εγώ από συνεξάρτηση. Και δεν έχω κρύψει ποτέ το γεγονός ότι και εγώ έχω χαμηλή αυτοεκτήμηση. Τη δουλεύω, κάνω ψυχοθεραπεία εντατικά, Προσπαθώ να εξελιχθώ, όμω έχω και εγώ παρόμοιο πρόβλημα με το πρόβλημα τη κοπέλα που έστειλε την επιστολή. Ότι δεν έχω τα κότσια να το πω ή δεν έχω την αυτοπεποίθηση ή την υψηλή αυτοεκτήμηση ώστε να πω «Κοίταξε βρε παιδί μου, θα σας προσφέρω υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, καθημερινώς βγάζω βίντεο, κάνω τι ε, τις που έχω ορίσει για τη συμμετοχή, κάνω τα webinars, κάνω τη δουλειά Κάντε και εσεί αυτό που περνάει από το χέρι σα. Ακόμη και το κομμάτι, πατήστε like στο βίντεο, μοιραστείτε το βίντεο με του φίλου σα στα κοινωνικά δίχτυα. Ε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, αν δεν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, ντρέπομαι να το πω. Άρα ταυτίζομαι με την κοπέλα. Και δεν θεωρώ ότι είναι κάτι καλό αυτό που κάνω ή αυτό που δεν κάνω. Στην προσωπική μου ψυχοθεραπεία έχουμε βάλει στόχο με την ψυχολόγο μου να μάθω, να εκτιμάω τον εαυτό μου να εκτιμάω τους σκόπους μου και να μην ντρέπομαι να ζητήσω το αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο όταν προσφέρεις μια υπηρεσία να πληρώνεσαι. Είναι το αυτονόητο όταν προσφέρεις χιλιάδες δωρεάν βίντεο στο YouTube ψυχοεκπαιδευτικά να ζητάς από αυτούς που παρακολουθούν τα βίντεο και να πατάνε like και να μοιράζονται τα βίντεο με τους φίλους τους στα κοινωνικά δίχτυα και να πατήσουν εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχουν πράξει ήδη και επίσης να παρακολουθούν τα βίντεο κανονικά να μην τα βάζω σε έναν browser που απαγορεύει τις διαφημίσεις ώστε να μην έχει καθόλου έσοδα το βίντεο. Γιατί είδα κάποιες φορές κάτω από τα βίντεο, τη σχολίαζε κάποιο. ξέρεις εγώ το βλέπω το βίντεο βάζοντα βάζοντας ad blocker και δεν έχει διαφημίσεις. Ναι, αλλά εσύ το βλέπεις βάζοντας ad blocker και δεν έχει διαφημίσεις, σημαίνει ότι το βλέπεις εντελώ δωρεάν. Ενώ βλέποντας το με διαφημίσεις, μπορείς να βοηθήσεις τι δημιουργό του καναλιού να έχει ένα μικρό έσοδο. Μιλάμε για πολύ μικρά έσοδα και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται πολλές χιλιάδες θεάσεις, ούτω ώστε να μπορέσει ε, το κανάλι να αποδώσει. Οπότε, φιλενάδα που έστειλε την επιστολή, θα σου πω το εξή. Και εσύ και εγώ και ο κάθε ένας που παρακολουθεί αυτό το βίντεο και ταυτίζεται, ταυτίζεται με το κομμάτι της χαμηλής αυτοεκτήμησης και της δυσκολίας να ζητήσει να αμυφθεί για την εργασία του, να προσπαθήσουμε να πιέζουμε τον εαυτό μας να το κάνει. Έχω ένα προσωπικό παράδειγμα. Όταν ήμουν αφητήτρια, όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη το 1993, είχα τρομερή ντροπαλότητα. Ένιωθα μειονεκτικά γιατί μιλούσα την κυπριακή γλώσσα και δεν είχα την ίδια προφορά που είχαν οι συμφοιτητές μου και οι συμφοιτητρίες μου που ήταν από την Ελλάδα και δεν έρχονταν από την Κύπρο. Και επίση ένιωθα μειονεκτικά, ένιωθα ότι δεν είμαι τόσο καλή όσο είναι οι άλλοι. Οπότε όταν ρωτούσε κάτι ο καθηγητής, εγώ ντρεπόμουν να σηκώσω το χέρι μου. Οπότε τι έκανα, από ένα σημείο και μετά σήκωνα το χέρι μου για να μιλήσω στο μάθημα και με το άλλο μου το χέρι το κρατούσα σηκωμένο για να μην το κατεβάσω. Και όταν μου έδινε το λόγο ο καθηγητή, τα πρώτα δευτερόλεπτα που μιλούσα, η φωνή μου έτρεμε και έκανα σαρδά. Επέμενα όμω να συνεχίσω να μιλάω, μέχρι που μερικά δευτερόλεπτα μετά έβρισκα τη ροή του λόγου μου και μπορούσα να απαντήσω στο ερώτημα του καθηγητή, τη καθηγήτρια ή να θέσω ένα ερώτημα. Με τον ίδιο τρόπο, ντρεπόμουν να πάω να στηθώ στην τράπεζα για να εξαργυρώσω την επιταγή που μου στέλναν οι γονεί μου κάθε μήνα. Το 1993, όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω, δεν ήταν οι τραπεζικέ συναλλαγέ όπω σήμερα που μπαίνει πάνω στο κινητό σου, πατά μερικά κουμπιά και στέλνει άμεσα χρήματα στο παιδί σου. Για να πάρω τα χρήματα που μου έστελναν οι γονεί μου κάθε μήνα από την Κύπρο ω φοιτήτρια, έπρεπε να πάρω από το ταχυδρομείο τη συστημένη επιστολή που είχε μέσα την επιταγή και να πάω στην τράπεζα να εξαργυρώσω την επιταγή. Και ντρεπόμουν να σταθώ να στηθώ στη σειρά στην τράπεζα, γιατί είχε πολύ κόσμο. Οπότε έμενα εντελώς νηστική, χωρίς καθόλου χρήματα και μετά αναγκαζόμουν να πάω να σταθώ στη σειρά. Το παρατήρησα αυτό το πράγμα, ότι ήταν χαζό εκ μέρους. Τα χαζό να ντρέπεσαι να πας να πάρεις α, τα χρήματά σου. Δηλαδή να πας να πάρεις την επιταγή σου στην τράπεζα για να την εξαργυρώσεις. Και πίεζα τον εαυτό μου να πάει να το κάνει. Μέχρι που το ξεπέρασε. Οπότε και στο κομμάτι αυτό που αφορά την κοπέλα που μα έστειλε την επιστολή, αλλά που αφορά και εμένα, και είμαι σίγουρη ότι αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίε που βρίσκονται σε αυτό το κανάλι θα ταυτιστούν. Θα πουνά και εγώ ντρέπομαι να χρεώσω όσα πρέπει να χρεώσω, ή όταν μου ζητάνε σκόντο, ντρέπομαι και κάνω το σκόντο. Προτείνω να κάνουμε αυτό. Να πιέζουμε τον εαυτό μας να ζητάμε αυτά που αξίζουν. Γιατί είναι μία πράξη αυτοαγάπης και μία πράξη ανεβάσματος της αυτοεκτίμησης μας. Στην προσπάθεια μας να γιατρευτούμε από τη συνεξάρτηση, το να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας σε όλα τα επίπεδα και σε αυτή την περίπτωση στο οικονομικό επίπεδο, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει και να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας και να νιώσουμε καλύτερα. Γιατί είναι εξαιρετικά ματαιωτικό σε ματαιω... νιώθεις ματέωση δηλαδή, απογοητεύεσαι όταν προσφέρεις υπηρεσίες και δεν πληρώνεις επαρκώς για τις υπηρεσίες αυτές. Και μετά όταν το δέχεσαι αυτό το πράγμα είναι σαν να λες εγώ είμαι κατώτερος από τους άλλους. Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οποίοι ε, μπορεί να είναι και ψυχολόγοι μπορεί και να μην είναι ψυχολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι ε, παρέχουν υπηρεσίες τις οποίες ήδη αξιολογούν ε, ψηλότερα να χρεώνουν για ένα webinar, για παράδειγμα, που εγώ χρεώνω, όπω σα είπα, το γελίο ποσό του να δίνει κάποιο 20 ευρώ το μήνα και να έχει εκτό από το webinar να έχει και όλα τα καινούργια βίντεο χωρί διαφημίσει, να χρεώνουν 80 ευρώ, 100 ευρώ, 150 ευρώ για μία υπηρεσία για την οποία εγώ χρεώνω πιο λίγα. Δεν έκανα αυτό το βίντεο για να σα πω ότι θα αυξήσω τι τιμέ τη συμμετοχή, θα τι αφήσω όπω είναι τι τιμέ τη συμμετοχή, ακριβώ επειδή γνωρίζω ότι είναι προσιτέ για ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα, αλλά θέλω να παρακαλέσω όσους μπορείτε και εγγραφή να πατήσετε στο κανάλι και το καμπανάκι για να έρχονται ειδοποίησεις και να μπείτε και στη συμμετοχή. Αν έχετε την οικονομική ευχέρεια και αν θέλετε να δείξετε εμπράκτος την εκτίμηση σας προς το έργο που σας προσφέρετε, μπορείτε να γραφτείτε στη συμμετοχή. Ή κάτω από κάθε βίντεο υπάρχει η επιλογή του να στείλετε ένα ποσό ως ευχαριστία. Πάμε τώρα να, να δούμε λίγο πώ γίνεται αυτό. Έχω μπει στο κανάλι μα από το άλλο κανάλι που έχω τη Κυπριακή Τηλεόραση. Είναι στην αρχική σελίδα. Πάω στο τελευταίο βίντεο. Εδώ που λέει τα νεύρα των αρχισιστών. Αφήνω να παίξει διαφήμιση. Πατάω και το like. Και εδώ ανοίγω τις περαιτέρω επιλογές και λέει το σας ευχαριστούμε. Το πρώτο αυτοκόλλητο που γράφει είναι στα 2 ευρώ. Μπορούμε να το μετακινήσουμε και να στείλει ο καθένας όσα μπορεί. Μπορεί να βάλει και δίπλα ένα αυτοκόλλητο. Βγαίνει το ευχαριστούμε και το αυτοκόλλητο. Και πατάει αγορά και αποστολή. Και του βγάζει μετά να βάλει την πιστοτική του κάρτα για να στείλει την δωρεά. Έτσι γίνεται. Αρχική σελίδα, πατάμε like στο βίντεο, το κοινοποιούμε στο facebook για παράδειγμα, στα κοινωνικά μας δίχτυα και όπου δει. Και τα αυτοκόλλητα είναι εδώ που λέει σας ευχαριστούμε. Εάν έχετε τα χρήματα και αν όπως λέτε παρακολουθείτε τα βίντεο και τα βίντεο σας είναι πολύ χρήσιμα και κάποιοι γράφετε ότι πηγαίνατε σε ψυχολόγους και δεν πήρατε τόση βοήθεια όσοι πήρατε από τα βίντεο, δείξτε εμπράχτως την ευγνωμοσύνη σας. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό και ευχαριστώ πολύ τη φίλη που έστειλε το email γιατί με βοήθησε να συνειδητοποιήσω και εγώ αυτό ακριβώ το πράγμα ότι εάν δεν ζητούμε να αμυφθούμε για τις υπηρεσίες μας, αυτό σημαίνει ότι δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Και ότι ακόμη έχουμε πρόβλημα συνεξάρτηση. Όσον αφορά εμένα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι χρεώνω εξαιρετικά χαμηλά τι υπηρεσίε μου. Δηλαδή, το να παρακολουθεί κάποιο ένα βίντεο και να βλέπει τι διαφημίσει, να πατάει like και να το μοιράζεται, είναι μηδαμινό το ποσό που λαμβάνω από το κάθε βίντεο και είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάποιο: να πατήσει like, να κοινοποιήσει το βίντεο, να πατήσει εγγραφή. Και επίση το να γραφτεί κάποιο τη συμμετοχή, εφόσον μπορεί. Δεν θα είμαι παράλογη. Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στο κανάλι οι οποίοι παρακολουθούν καθημερινώ τα βίντεο και έχουν πατήσει το κουμπί εγγραφή και πατάνε like και το μοιράζονται, οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά τα χρήματα ούτε για τα 5 ευρώ το μήνα που είναι το πρώτο επίπεδο στη συμμετοχή. Δεν έχω θέμα με του ανθρώπου αυτού. Δεν υποτιμώ κανέναν στο κανάλι ο οποίο δεν έχει τα χρήματα και δεν μπορεί να προσφέρει. Όμω αλήθεια σα λέω, εάν έχετε τα χρήματα, αν έχετε την ευχαίρεια, δείξτε και εμπράκτο την ευγνωμοσύνη σα. Γιατί ακριβώ όταν προσφέρουμε μία υπηρεσία, πρέπει να ζητήσουμε να πληρωθούμε. Εντάξει. Ε, και θα ήθελα πάρα πολύ στα σχόλια να διαβάσω αν αντιμετωπίζετε κι άλλη αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή η συνεξάρτηση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, να πηγαίνει πακετάκι με το ότι χρεώνω πολύ χαμηλέ τιμέ για τι υπηρεσίε που προσφέρω, δεν απαιτώ να αμείβομαι για αυτό που κάνω, κάνω σκόντα, και δυσκολεύομαι οικονομικά. Δεν ε, υπονοώ ότι δυσκολεύομαι εγώ οικονομικά, ούτε υπονοώ ότι ε, οφείλετε να κάνετε αυτά που σας λέω. Απλώς με αυτό το ερώτημα έκανα και εγώ την αυτοκριτική μου και συνειδητοποιώ ότι έχω παρόμοιο ζήτημα. Και αν βρεθεί κάποιος εξυπνάκιας να πει ότι θέλω να τα πάρω από τον κόσμο και λοιπά, να πάει να κάνει μπάνι. Γιατί η συνεδρία με ένα ψυχολόγο στοιχίζει το λιγότερο 50 ευρώ. Το λιγότερο. Ένα ψυχολόγο ο οποίο έχει πολύ πείρα και είναι καλό σε αυτό που κάνει μπορεί να χρεώσει και 70 και 80 και 100 ευρώ την ώρα. Δεν λέω ότι εγώ θέλω να χρεώσω αυτέ τι τιμέ. Απλώ λέω ότι οι υπηρεσίε που προσφέρω καθημερινά είναι πολύτιμε και αν κάποιο μπορεί να κάνει το ελάχιστο, λέω να το κάνει. Δεν παρακαλώ να το κάνει. Λέω κάντε το. Κάντε το. Γιατί νιώθω ότι αξίζω, νιώθω ότι δουλεύω σκληρά, ότι καθημερινά παρουσιάζω ένα διαφορετικό βίντεο με ενδιαφέρουσα θεματική και όλε αυτέ οι χιλιάδε άνθρωποι που γράφουν στα σχόλια ότι ευχαριστούν και βοηθούνται, όσοι από αυτού μπορούν να το δείξουν και εμπράκτω. Αυτά. Τώρα για τη φίλη, προτείνω να κάνει το ίδιο. Να γράψει κάτω τις τιμές της για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ξέρω εγώ, για παράδειγμα, βαφή μαλλιών τόσα. Στέγνομα μαλλιών τόσα. Ε, κούρεμα τόσα. Αν ήταν κομμωτρή, δεν θα πω τι επαγγέλμα κάνει για προστασία των προσωπικών της δεδομένων. Να αναρτήσει αυτές τις υπηρεσίες εκεί που είναι η δουλειά της. Να τις τυπώσει σε ένα ωραίο χαρτί. Να φτιάξει μια ωραία ταμπέλα στην οποία να λέει οι τιμέ είναι αυτέ και δεν είναι διαπραγματεύσιμε. Και επίση εισηγούμε να καθιερώσει το να πληρώνεται πριν να προσφέρει τι υπηρεσίε. Δηλαδή να γράψει πάνω σε μια κόλλα χαρτί η τάδε υπηρεσία τόσα, η ε τάδε υπηρεσία τόσα, η ε τάδε υπηρεσία τόσα. Οι υπηρεσίε προ προπληρώνονται και δεν γίνονται εκτό, γιατί οι τιμέ είναι ήδη χαμηλέ. Να το γράψει εκεί πέρα, να το βάλει σε ένα σημείο που θα το βλέπουν οι πελάτε τη, οι πελάτε τη, και να του το λέει. Άμα τη μπορεί να μα κάνει μια καλύτερη τίμη, να του λέει όχι, αυτή είναι οι κανόνε. Αυτή είναι η κανόνε του μαγαζιού, έτσι δουλεύει το μαγαζί. Και πηγαίνοντα στου κανόνε του δικού μα μαγαζιού, είπαμε αυτά που κάνουμε να τα εφαρμόζουμε. Θέλω να πατήσετε εγγραφή όσοι δεν πατήσατε. Δεν σα ζητάω. Θέλω να πατήσατε το κουμπί για εγγραφή. Θέλω να πατάτε like στα βίντεο. Θέλω να μοιράζεστε τα βίντεο με του φίλου σα στα κοινωνικά σα δίχτυα. Θέλω Εάν έχετε την οικονομική ευχαίρεια, γιατί ξαναλέω, αναγνωρίζω ότι κάποιοι δεν την έχουν καθόλου, να πατάτε εκείνο το κουμπί ευχαριστώ. Όταν έχετε χρήματα, να στέλνετε κάτι ω ένδειξη συνεισφορά προ το κανάλι. Δείξτε εμπράκτω ότι όντω βοηθιέστε από τα βίντεο και είστε ευγνώμενε για αυτό που λαμβάνετε. Ξαναλέω, αν κάποιο βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια, είναι αρκετό το να πατήσει το like, το να πατήσει το εγγραφή και το να μοιράζετε το βίντεο αυτών λεχθέντων θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίω, να στείλω την ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν μπει στη συμμετοχή και κάποιους οι οποίοι στέλνουν κάποια χρήματα μέσω PayPal ως συνεισφορά στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ και η ευγνωμοσύνη σας μου ζεσταίνει την καρδιά. Αυτά! Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Και βάλτε το στο μυαλό σας, να το βάλουμε στο μυαλό μας, ότι η αγάπη του εαυτού μου σημαίνει και εκτίμηση των κόπων μου, εκτίμηση της κούρασης μου, εκτίμηση αυτών που προσφέρω. Όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν εκτιμούμε και τους κόπους μας και δεν εκτιμούμε και αυτά που προσφέρουμε. Αυτά. Γεια. Yeah.